Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Σας καλωσορίζω σήμερα στην εκατοστή 23η εκπομπή με το κλειδί της ιστορίας την οποία παρακολουθείτε κάθε τρίτη στις 7 χάρη στη χορηγία του Blue Sky. Χρόνια πολλά στους εορτάζ, στις εορτάζουσες ως επιτοπλίστων καθότι σήμερα είναι της Αγίας Βαρβάρας. Χρόνια πολλά στο πυροβολικό μας. Σήμερα ο ελληνικός στρατός η Διεύθυνση Πυροβολικού Εορτάζει. Απευθυνόμαστε λοιπόν στους πυροβολητάς, σε όλου όσου υπηρετούν στις μονάδες του ελληνικού στρατού, στην Παραμεθόριο, αλλά και στο κέντρο και στις μάχημες μονάδες, αλλά και σε εκείνες που παρέχουν εκπαίδευση και τους ευχόμαστε να είναι εύστοχοι στην προσωπική του ζωή και όταν απαιτηθεί εύστοχοι κατά του εχθρού. Φίλοι και φίλες, όπως βλέπετε, τα πάντα ρί. Όλα γύρω μας αλλάζουν. Είναι στο χέρι μας, εμείς ως συντεταγμένη πολιτεία, αλλά και ως ενεργοί πολίτες και όχι αχροί, δηλαδή κατά τον περικλή στο εδάφιο του Θουκυδίδου, αχρίος καλείται εκείνος ο οποίος δεν μετέχει στα κοινά. Δεν μπορούμε να απέχουμε από αυτά τα οποία διαμορφώνουν το πολιτικό μας γίγνεσθε. Πρέπει να γίνουμε η πλειονότης, είναι λάθος η έκφαση η πλειοψηφία, η αφορά σε ψήφους, η πλειονότης, το κυρίαρχο ρεύμα, η κυρίαρχη κατεύθυνση να μπορέσουμε όλοι μαζί, συλλογικώς και ως φιλικές εταιρείες, να κάνουμε τα πάντα, οι Έλληνες και του εξωτερικού, και του ελληνικού, του ελλαδικού, κυπριακού χώρου, να συστρατευτούμε και να αντιμετωπίσουμε τις μέγιστες προκλήσεις οι οποίες έρχονται από όλα σχεδόν τα σημεία του ορίζοντος. Και τα λέω αυτό και θα με καταλάβετε. Σε λίγες μέρες θα έχουμε στο Μαρακές, στο Μαρόκο, πρωτεύουσα Ραμπάτ, έτσι, για συζήτηση σχετικώς με το Migration Pact, με το σύμφωνο για τη μετανάστευση, είναι μεγαλύτερος ο όρος, ο οποίος έχει έρθει με το καπέλο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα έχουν γραφτεί μέχρι στιγμής, και είναι, μπορώ να σας πω, λίγα. Προτείνω όλους να διαβάσετε ένα εξαιρετικό άρθρο του Ανδρέα Ανδριανόπουλου, σχετικά με το Migration Pact, ο οποίος θέτει τα πράγματα στο στρατηγικό τους πυρήνα και μας δίνει την ευκαιρία για έναν πρώτη τάξεως συλλογισμό. Το λέω αυτό και θα επανέλθουμε 10 και 11 Δεκεμβρίου, άρα την ερχομένη Τρίτη θα έχουμε πολλά νεότερα επ' αυτού, διότι σύμφωνα με το Migration Pact, όταν για πρώτη φορά άκουσα γι' αυτό, πραγματικά χαρήκα. Είπα επιτέλους να και μια πολύ ωραία ευκαιρία να μπορέσουμε να οργανωθούμε, να κατευθύνουμε τις μεταναστευτικές ροές, να προσπαθήσουμε αυτό το καθεστώς της λαθρομεταναστεύσεως να το θέσουμε υπό κάποιους κανόνες. Μετά όμως απογοητεύτηκα, διότι σκέφτηκα ότι δεν υπάρχει παγκόσμιο κράτος. Δεν υπάρχει παγκόσμιος πρωτεύουσα. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, Μπορεί με να εδρεύει στη Νέα Υόρκη, αλλά δεν υπάρχει μια κυβέρνηση τη Γαία. Σε κάποιε ταινίε επιστημονική φαντασία το βλέπουμε αυτό. Στον πραγματικό ρεαλιστικό κόσμο δεν υφίσταται. Και αυτομάτω με γέμισε αμφιβολία, αλλά και ενδεχόμενος φόβο, βέβαια, φοβάσαι ότι δεν γνωρίζει. Αναφορικό με το πώ θα, θα εργαλειοποιηθούν ξανά και ξανά από τις δυνάμει οι οποίε πάντοτε βρουν. Δεν αναφέρομαι στι σκοτεινέ αόρατε δυνάμει που στι οποίε αποτείνονται οι σύνδεσοι οι συνωμοσιολόγοι, αλλά στι όρατε, τι δυνάμει της παγκόσμιε, του διεθνεί δρόντε. Διότι αυτοί καθορίζουν πώ θα δημιουργηθούν οι ροέ, πώ θα εξαπολυθούν ω νέο όπλο υβριδικό πόλεμο. Είναι μορφή υβριδικού πολέμου και θα στοχεύσουν, αν μη τι άλλο τι, την πολύπαθη χώρα μας. Και γιατί την πολύπαθη χώρα μας, διότι γεωγραφικώς είμαστε στο σταυροδόμι τριών υπήρων. Γεωγραφικώς και ο γεωπολιτικός είμαστε στις πύλες της Ευρώπης. Γεωστρατηγικώς κρατάμε την άμυνα της χριστιανοσύνης. Ναι, εμείς και στην Κύπρο. Άρα, οι δικοί μας θέσεις, οι δική μας στάσεις, η δική μας κατεύθυνση που θα πρέπει να δώσουμε αναφορικώς με την αντιμετώπιση αυτού του νεόφερτου και σχεδίου θα σημαίνει ποια θα είναι η πορεία του έθνους μας από το και στο εξή. Ένα από τα χαρακτηριστικά, τα οποία τα τελικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να ξέρετε, θα διατυπωθούν μετά το πέρας της Συνόδου στο Μαρακές, Μιλάμε για ένα μη δεσμευτικό κείμενο, το οποίο όμω, προσέξτε, παράγει δεσμευτικά αποτελέσματα για εκείνου οι οποίοι θα το αποδεχθούν. Θα παράξει δεσμεύσει, οι οποίε θα μετασχηματιστούν σε νομικά κείμενα, για εκείνε τι χώρε οι οποίε ουσιαστικώ θα απενεχοποιήσουν την λάθρομετανάστευση. Προσέξτε, δεν είναι ένοχο αυτό ο οποίο εγκαταλείπει τον τόπο του λόγω μιας καταστροφής. Όχι. Σαφώς και δεν είναι ένοχος εκείνος ο οποίος λόγω ένδυας και ανεχίας αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή του, την πατρίδα του και να αναστήσει καλύτερη τύχη. Η απενοχοποίηση είναι σχήμα λόγου. Όμως, όταν δίπλα σου έχεις μια Ισλαμική, έναν Ισλαμικό περίγυρο, στον οποίο ο χάρτης πίσω μου είναι ευγλωτότατος, Δείχνει ότι, προσέξτε, και αυτά αναφέρονται στα μέσα του 2017, δηλαδή πέρυσι, το ποσοστό του πληθυσμού το οποίο κυμαίνεται μεταξύ 15 και 24 ετών. Σε αυτό το χρώμα, το πιο σκούρο το καφέ, που είναι η Συρία και όπως θα δείτε κάτω είναι και η Εμένη, αγγίζει το 20,1%. 15... 1 20% είναι οι πορτοκαλί χώρες. Η Τουρκία, το Ιράκ, η Ορδανία, η Αίγυπτος. Η Αίγυπτος σε λίγο θα γίνει καφέ. Η Λιβύη, η Αλγερία, το Μαρόκο και 10 έως 15 το Ιράν, η Σαουδική, η Αραβία, το Ομάν, τα Εμμυράτα και η Τινησία. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό όλων αυτών των πληθυσμών της Βορείου Αφρικής και της Μέσης Ανατολής? Το Ισλάμ. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, εμείς καλούμεθα, να αντιμετωπίσουμε μία ουσιαστική απειλή. Είναι η απειλή την οποία εργαλειοποιεί ήδη σε βάρος μας η Τουρκία. Η λατρομετανάστευσης μέσω της Τουρκίας εργαλειοποιείται. Το Ισλάμ ευρυτερός έχει άλλες απόψεις και άλλες βλέψεις διαχρονικές. Ζούμε στην εποχή που υπάρχει το Χαλιφάτο. Ζούμε στην εποχή που δραστηριοποιείται η Αλκάιντα. Ζούμε στην εποχή κατά την οποία έχουμε στα Βαλκάνια πλέον και όχι μόνον Πολλαπλά φαινόμενα Ισλαμικού ριζοσπαστισμού. Δεν αναφερόμαστε στι τρομοκρατικέ οργανώσει. Αυτό λοιπόν το σύμφωνο, το Migration Pact, είναι μια προσπάθεια να τεθούν κανόνε. Αλλά πώ μπορεί να θέσει κανόνε σε έναν κόσμο ο οποίο ουσιαστικό είναι άναρχο, Πώ μπορεί λοιπόν να πείσει του ανθρώπου τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω ότι πρέπει να αποδεχθούν ένα κοινό κατάλογο αρχών στο πλαίσιο της ενός σχεδιασμού ότι κάπως έτσι τα πράγματα θα είναι καλύτερα και γιατί να έχουμε διακινητές και γιατί όχι οι μη οργανώσεις να αντικαταστήσουν τους διακινητές, τους διακινητάς αυτούς. Εδώ ξέρουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις η συνεργασία μεταξύ διακινητών και κάποιων ΜΚΟ είναι τουλάχιστον επιλήψιμος. Αλλά δεν θα τα ρίξουμε όλα στις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Θα αναφερθούμε σε θέματα ασφαλείας, αμήνης, σε επίπεδο στρατηγικό. Αυτό το σύμφωνο, όταν υλοποιηθεί, και μένω ακόμη να δούμε κάποιες παραμέτρους, θα δημιουργήσει τεράστια κύματα. Αυτά τα κύματα μαζών, διότι όλοι θα έχουν τα δικαιώματά τους, θα προστατεύονται ακόμα περισσότερο, θα υποχρεούσε να τους δεχθείς, εφόσον το θα συνυπογράψεις έτσι και στη συνέχεια θα αρχίσει να μεταδρέψεις, να κάνεις εξαιρετικές νομολογίες, και στο τέλο τη ημέρα υπάρχει αυτό το οποίο στην Ευρώπη το τρέμουν, εμεί εδώ ακόμα δεν το έχουμε γνωρίσει, και λέγεται η επανένωση των οικογενειών. Δηλαδή εκεί που κάποιο θα έρθει μόνο του, μετά θα μπορεί να φέρνει και την οικογένειά του, δηλαδή θα μιλάμε για κανονική δημογραφική εισβολή. Την οποία δημογραφική εισβολή δεν την επιδιώκει, εκτό κι αν λε ότι κυρίσω το τέλος του έθνους κράτους και μπαίνουν σε μια διαδικασία μουσουλμανοποιήσεως ολοκλήρου του ελευθέρου κόσμου. Ναι, του ελευθέρου κόσμου, ορθώς ακούσατε. Γι' αυτό και οι ηγέτες του ελευθέρου κόσμου, οι Ηνωμένε Πολιτείε, αντιδρούν. Γι' αυτό και το Ισραήλ που βρίσκεται περικυκλωμένο δεν θα συμμετάσχει. Δύο κομβικές χώρες οι οποίες αρνούνται. Η Αυστραλία είναι η τρίτη. Η Ιταλία είναι η Τετάρτη. Η Πολωνία είναι η Πέμπτη. Έκτη η Βουλγαρία. Εβδόμη η Τσεχία. Οχδόη η Σλοβακία. Ενάτη η Αυστρία. Δεκάτη. Κάποια χώρα τη Βαλτική. Διαφέρει αυτή με το όνομά τη. Υπάρχουν και άλλε. Υπάρχει θέμα με την Ελβετία. Υπάρχει θέμα με τη Φιλανδία. Υπάρχει ζήτημα με το Βέλγιο. Φαντάζομαι ότι εμεί εδώ στη χώρα μα να μην βιαστούμε και το υποστηρίξουμε. Διότι μετά από εκείνο το κάλεσμα του Ιανουαρίου του 2015 προς τότε του Πρωθυπουργού μας, προς όλους εκείνους στην Ελλάδα και σας περιμένουμε που δημιούργησε αυτή τη λέλαπα των εκατομμυρίων που πέρασε των εκατοντάδων χιλιάδων, ένα εκατομμύριο τουλάχιστον λάθρομεταναστών και προσφύγων που πέρασαν στην Ευρώπη, αυτό το οποίο θα επέλθει θα σημαίνει, θα, 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 θα είναι ισοδύναμο με ένα τσουνάμι, οι Ιαπωνικοί λέξεις, έτσι. Θα είναι ένα κύμα το οποίο θα έρθει από όλη την υποσαχάρια Αφρική, την Πρόσο και την Έσω Ασία, το οποίο μέσα σε μια πενταετία, θέλετε δεκαετία, θα σαρώσει την Ευρώπη. Είμαστε διατεθειμένοι να κατακτηθούμε. Είμαστε διατεθειμένοι μετά να πούμε δεν υπάρχουν δομέ ασφαλεία. Καλέ οι προθέσει. Αλλά σα θυμίζω, όπω απέδειξε η ανθρώπινη ιστορία, ο δρόμο για την κόλαση είναι σπαρμένο με, με καλέ προθέσει. Πώς μπορούμε εμείς να είμαστε σίγουροι ότι η χώρα μας που είναι στο επίκεντρο με μια Βουλγαρία αρνητική με τα Σκόπια σαφώς αρνητικά με μια Αλβανία η οποία και ολοφυλακτή δεν, μετα... δεν θα μετατραπούμε τη τουρκική βουλήση σε ένα χώρο όχι χώρα. Μιλάμε για γεωπολιτική θέση και γεωστρατηγική. Με αυτά τα δεδομένα είμαστε ένα χώρο. Ε, φανταστείτε έναν Χώρο κάπου στα νοτιοανατολικά τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω ή τη Ευρω... Ευρώπη ευρύτερα, στον οποίο θα στηβάζονται μάζε δυστυχισμένων. Οι οποίε μάζε δυστυχισμένων θα έχουν όλη τη δυνατότητα και όλη την ευκαιρία, βάσει αυτού του συμφώνου, να το επικαλεστούν και ουσιαστικά ποιο θα του έχει στείλει, η Τουρκία. Άρα λοιπόν, να γιατί σα λέω, ότι τα εθνικά συμφέροντα είναι πάνω από τα ανθρώπινα δικαιώματα, διότι τα τελευταία εργαλειοποιούνται. Αν ήμασταν ένα παγκόσμιο κράτο, θα μπορούσαμε αυτά τα προβλήματα να τα είχαμε λύσει εν τη γενέση του. Και γιατί δεν στέλνουν τα εκατομμύρια του, τα δισεκατομμύρια του στην Ευρώπη, σε εκείνε τι χώρε οι οποίε έχουν πρόβλημα. Αλλά να σα πω το γιατί. Διότι ένα από τα μεγάλα προβλήματα, τα περιφερειακά, που γεννούν, προκαλούν τριγμού στην παγκόσμια ασφάλεια, είναι ο ριζοσπαστισμό. Ο Ισλαμικό ριζοσπαστισμό. Έχει αυτή τη στιγμή έναν Ερντογάν, ο οποίο ουσιαστικά κυβερνά ω Σουλτάνο στην Τουρκία και καλώ πράττει. Έτσι αποφάσισαν άλλωστε οι Τούρκοι. Στο κάτω-κάτω αυτή είναι η κληρονομιά του και στο κάτω-κάτω τη γραφή αυτό είναι ο προορισμό του. Έτσι, αν θέλετε. Και προσπαθεί μέσω του κινήματο των αδελφών μουσουλμάνων να συγκροτήσει μία φάλαγγα πανισλαμική η οποία ως ημισέλληνος θα καλύψει Σουνίτε και Σιήτε και τι περιοχέ του, και γιατί όχι, να ξανασυζητήσουν μια νέα μορφή νεκραναστήσεω τη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Βέβαια, υπάρχει ο Ισλαμικός οργανισμός Οργανισμό Ισλαμική Διασκέψεω. Γιατί λοιπόν όχι αυτό ο Οργανισμό Ισλαμική Διασκέψεω να τεθεί, αυτό είναι ο απότατο στόχο των Ερντογανιστών, διότι πλέον μιλάμε για γενιά, Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι καταλαμβάνουν θέσεις, κλιμάκια, παρέχουν, πολιτισμ... παρέχουν πολιτική, σχεδιάζουν και κυρίως δημιουργούν ιδεολογία. Αυτοί λοιπόν οι ερδογανιστές να δημιουργήσουν τις συνθήκες εκείνες οι οποίες μετά από μια δεκαετία και με τη βοηθή αυτού του Migration Pact και χρησιμοποιώντας και δάφια μάλιστα του Κορανίου να, το χρησιμοποι... να εισβάλλουν ανεμάκτος στην Ήπειρο από την οποία ήδη έχουν προγεφυρώματα. Στη Γαλλία στη Γερμανία, στη Βρετανία και σιγά σιγά και στη Σκανδιναβία. Δεν μπορούμε να αναγκάσουμε έναν λαό ο οποίος έχει διαφορετικό πολιτισμό και θρησκευτικό, πολιτισμικό και θρησκευτικό υπόβαθρο όπως είναι οι μουσουλμανικοί λαοί, έτσι. Να έρθουν στην Ευρώπη και να αποδεχθούν τα δεδομένα τα ευρωπαϊκά. Πρέπει να ξέρετε ότι αυτά τα πειράματα είναι σαν να τοποθετείς σε ένα δοχείο έφλεκτα υλικά. Σίγουρα αυτό που τα τοποθετεί μπορεί να μην θέλει να το κάνει, αλλά επειδή έχουν γνώση των πραγμάτων εκείνοι οι οποίοι τα επιδιώκουν, στόχο είναι η έκρηξη. Και είναι σαφέ ότι μετά από αυτά τα οποία διεμήνυσε το καθεστώ Τραμπ για την επαναφορά του εθνικού κράτου, την ανάγκη και την απέτηση να αμυνθούμε υπέρ των αξιών μα, υπέρ των χριστιανικών αξιών μα, και πρέπει να καταλάβουμε άπαντε ότι η χριστιανική Ευρώπη, είτε Ρώμα-Καθολική είτε πρωταστατική, είτε καλβινιστική, είτε αγγλικανική, είτε ορθόδοξη, είτε οποιοδήποτε άλλου δόγματος, έχει κοινά σύνορα τα οποία φτάνουν μέχρι το Ισραήλ. Αυτά είναι τα πολιτισμικά μας σύνορα. Αυτά είναι και τα μακρά τείχη του χριστιανικού πολιτισμού, του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού με τη χριστιανική παράδοση. Πάμε πιο παλιά, πάμε πιο πίσω από τον χριστιανισμό πάμε στι Έλληνο Παύλα Ρωμαϊκέ ρίζε. Εμεί εδώ είμαστε οι ακρίτε. Η απόγονοι της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Είμαι θα ακρίτες, είμαι θα πολεμιστές. Αυτή τη στιγμή καλούμαστε να επιτελέσουμε έργο. Και το έργο μας είναι ιστορικής διαρκείας και επιδράσεως. Γράφουμε ιστορία. Προφυλάτουμε τις πύλες της Ευρώπης. Αν παραδοθούμε αμαχητή, όπως το κατάλαβαν πολλές άλλες χώρες στο βορρά και εκδεισμόν, τότε θα είμαστε υπόλογοι απέναντι στην ιστορία και της Ευρώπης. Και το όνομα Ευρώπη είναι ελληνικό. Προέρχεται από την μυθολογία. Δεν μπορούμε να προδώσουμε την Ήπειρο, την οποία, της οποίας το πρώτο κλάμα ακούστηκε στο μαραθώνα το 490 π.Χ. Φίλοι και φίλες, ζούμε σε μια χρονική συγκυρία που σε κάποιους ανθρώπους, τους πολιτικούς προϊσταμένους, το βάρος που πέφτει πάνω στους ώμους τους, τεράστιο. Δεν έχουν καταλάβει το τι συμβαίνει. Μα είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν και διαφορετικές απόψεις για την έννοια του έθνους και του κράτους. Του έθνους κράτους. Τη συνέχεια του ελληνισμού. Μα διοικούν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικώ κατηγορούνται ω εθνομιδενιστέ. Δηλαδή δεν πιστεύουν στη συνέχεια του έθνου. Θεωρούν ότι το έθνο είναι ένα δημιούργημα του κράτου. Αν έχει λοιπόν τέτοιε απόψει, και α... κυρίω το θέμα τη ταυτότητα, το οποίο το βλέπουμε σε καθημερινή βάση να ανέρχεται, το είπε και ο κ. Κατρούγκαλο, ο αναπληρωτή υπουργό των εξωτερικών. Για μα λέει η ταυτότητα δεν έχει σχέση με το αίμα, τη φυλή και τα σχετικά. Για μα έχει σχέση η αξία. Και επαναφέρουν συνεχώ στη ρίση, όχι του Σοκράτου, αλλά του Ισοκράτου, Έλληνε ή ε, τη ημετέρα παιδεία μετέχοντε. Και αυτό αφορά στον ελληνικό πληθυσμό που αφορά την αθηναϊκή παιδεία που θεωρείται ω η καλύτερα τη ελληνική. Και δεν έχει σχέση με ξένου. Ξένου σήμερα. Και ο ξένο στην αρχαιότητα ήταν μόνο ο Έλλην, που ερχόταν από άλλη περιοχή εδώ. Βέβαια, περάσαν τα χρόνια και οι όντε. Τι να κάνουμε. Εξελιχθήκαμε. Όμω, αυτέ είναι οι βάσει μα. Αν αρνηθούμε την ταυτότητά μα και αποδεχθούμε ότι η ταυτότητα ελληνική μπορεί να έχει ένα Αφγανό φύλαρχο ή ένα από τον Μπαγκλαντέ ή κάποιο άλλο από την υποσαχάρη Αφρική, τότε το τέλο του ελληνικού έθνου παρέχεται. Έχετε, παρέχεται πλέον. τελειώσαμε. Αυτό είναι ο στόχο μα. Σήμερα που καλούμαστε και λέμε γεωπολιτικά συμφέροντα, γεωστρατηγικέ, Ανατολική Μεσόγειο, ενέργεια κλπ. Και, και, από την άλλη παίρνουμε και πυροβολάμε όχι τα πόδια μα. Κατευθείαν εδώ, το κεφάλι μα να αυτοκτονήσουμε. Και αυτά θεωρούνται από πάρα πολλού ανθρώπου ότι είναι σύγχρονα, ότι είναι μοντέρνα, ότι αυτό είναι πρόοδο. πρόοδος Πρόεδρος είναι η δολοφονία τη ιστορία μα και τη γεωγραφία μα. Διότι μαζί με την ιστορία δολοφονείται και η γεωγραφία. Διότι η γεωγραφία είναι ποτισμένη με αίμα. Αίμα ηρώων ελληνικό. Το οποίο αίμα αυτό θα κατακλυστεί από τρίτου άλλου. Ναι, σαφώ είμαστε υπέρ του δικαίου του αίματο. Γιατί υπάρχει συνέχεια. Γιατί πρέπει να διαβάσουμε τα βιβλία που λένε για τη συνέχεια του έθνους. Και τους, τα βιβλία τη γενετική. Καθηγητή 30 φιλίτη, θα το λέω συνεχώ ξανά και ξανά και ξανά. Η συνέχεια του έθνου. Φίλοι και φίλε, εάν το Migration Pact και ό,τι άλλο προκύψει μέσω αυτού τη στιγμή που η Αυστραλία, οι Ηνωμένε Πολιτείε, το Ισραήλ, η Ιταλία, η Βουλγαρία και αναφέρομαι μόνο στον περίγυρο, το δικό μα, το έχουν ήδη απορρίψει, εμεί θα γίνουμε η γεωπολιτική μαύρη τρύπα η οποία θα δημιουργήσει προβλήματα στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ακούμε και ανθρώπους, ακόμα και Έλληνες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση που λέμε ότι ναι, πρέπει αυτά να τα κανονίσουμε, να τα προωθήσουμε, να βρούμε λύσει γιατί να μην λέει στεναχωρηθούν οι Αφρικανοί ε, εταίροι. Δηλαδή το πρόβλημα για την Ευρώπη είναι πώ θα γλιτώσει η Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία τι ροέ από την Αφρική. Ναι, εδώ όμω υπάρχει και η Ελλάδα. Το βλέπετε. Σε αυτό το, το λευκό κομμάτι, επίτηδε είναι η Ελλάδα και εδώ είναι η Κύπρο. Ναι, δεν είναι μόνο πώ θα σωθεί η Ισπανία και η Ιταλία. Οι ροέ δεν έρχονται από τη Μάλτα έρχονται από την Τουρκία και είναι ακατάσχετες. Αύριο με αυτό ως όπλο ο Ερντογάν και οι επιτελείς του θα σχεδιάσουν μια νέα επιχείρηση ανέμακτη η οποία θα διαλύσει τις υποδομές μας. Ποια θα είναι η αντίδρασή μας τότε. Απλώς θα πούμε δεν ξέραμε ως το καμιλισμός όταν μιλάμε για αυτοφιλανδοποίηση της χώρας να άλλη μια βασική παράμετρος να προλάβουμε διότι όλοι έχουν ευθύνη. Και αυτό θα πρέπει να το μάθει ο κόσμο. Να κληθεί ο λαό να αποφασίσει. Δεν μπορούμε να λαμβάνουμε τέτοιε αποφάσει επειδή κάποιοι εκμεταλλευόμενοι την, πλειο... την, πλειοψηφία αυτή τη στιγμή, αυτή τη μορφή, να εκλεγούν στα ανώτατα αξιώματα και μετά να σου βγάλουν μια ατζέντα από το μηδέν, εθνομηδέν, και να στη βγάζουν και να σου λένε Αυτή θέλει, Α, θα την επιβάλλουμε. Δεν είναι έτσι. Εδώ θα πρέπει να ερωτηθεί ο λαό με δημοψήφισμα τι ταυτότητα θέλει να έχει. Αλλά επειδή ξέρουν ποιο, ποια θα είναι η απάντηση. Συντριπτική. Ήδη στα σχολεία, σε όλα αυτά τα οποία εφαρμόστηκαν οι καταλήψει, ω αντίδραση, βλέπει ο κόσμο, ο νεαρό, οι ελπίδε μα αντέδρασαν. Και αντέδρασαν με έναν τρόπο ο οποίο στα πλαίσια αυτό που έχουν μάθει. Με καταλήψει του μάθανε. Αν μπορούσαν να το κάνουν, θα το, θα το, θα το έπραταν. Κατόρθωσαν και έδωσαν μια άλλη διάσταση. Η σημαία λοιπόν μέσα τους, μέσα στο αίματο πάλεται η γαλανόλευκη. Κάποιοι βλέπουν τη σημαία και δεν μπορούν. Άλλου είδους σημαίες, αν θέλετε, τους δημιουργούν συναισθήματα. Και όμως και αυτές οι σημαίες οι οποίες υπηρετούν, ασχέτου χρώματος, και αυτά σύμβολα είναι. Τα εθνικά σύμβολα όμως είναι πάνω από τα ιδεολογικά. Να το λέμε, να το ξεκαθαρίσουμε. Τα εθνικά μα σύμβολα, οι γαλανόλευκοι, είναι πάνω από οποιαδήποτε άλλη κομματική ιδεολογική σημαία. Γιατί το σύμβολο του έθνους, η γαλανόλευκη, δεν είναι σύμβολο ενός κόμματος. Είναι ιστορικό σύμβολο και παραπέμπει σε αγώνες, παραπέμπει σε θυσίες, παραπέμπει σε αίμα. Αυτούς δεν έχουμε δικαίωμα να τους λιδωρήσουμε και να τους ξεχάσουμε. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, αυτό το σύμφωνο, αν εφαρμοστεί, και θα δούμε, είπαμε, πώς θα πάει, ίσως να είναι η δεμέρα της θέληση μεγάλων κακών άξι. Με Πάμε στην επόμενη εικόνα. Φίλοι και φίλες, σήμερα θα μιλήσουμε πολύ για ιστορία. Στις 25 Νοεμβρίου της Αγίας Εκατερίνης, την ημέρα του Γοργοποτάμου, υπήρχε και ένα άλλο συμβάν. Όχι πολύ βορειότερα από μας, Φανταστείτε λοιπόν μια χώρα στην οποία η αρχή, η πολιτική εξουσία εφαρμόζει πρακτικές, δίνει εντολές που έχουν σχέση με την καθημερινότητα, με την επιβίωσή τους. Τους μαζεύει τη φσοβιά, τους απαγορεύει να έχουν δικές τους αποθήκες και επειδή έχει τις δικές τους ιδεολειψίες, γιατί ξέρετε αυτοί που πάντοτε πιστεύουν ότι τα γνωρίζουν όλα, σε όλο το φάσμα το πολιτικό, σε όλο το μήκο του φάσματο, έχουν το αλάθητο. Και γι' αυτό ο άνθρωπο είναι πολύ μικρή ποσότητα. Για πετε μου λοιπόν, πώ θα χαρακτηρίζετε εσεί μια τέτοια ηγεσία, η οποία θα οδηγούσε στη λιμοκτονία ένα μεγάλο τμήμα του λαού τη. Και για να μην σα αφήνουμε γρήφου, η περιοχή είναι η Σοβιετική Ένωση, η περίοδο 32-33. Όλε οι περιοχέ οι οποίε παρήγαγαν ΣΥΤΟ και προϊόντα, τρόφιμα δηλαδή, στο πλαίσιο των πειραμάτων της εποχής του Ιωσήφ Στάλιν, υφίστανται τα αποτελέσματα τέτοιου είδους πολιτικών αποφάσεων, που είναι ο λοιμός. Οι Ουκρανοί έχουν ένα όνομα, ο Γολόδομορ. Εξού και το άγαλμα που βλέπετε με το κοριτσάκι και το μνημείο. Πόσα είναι τα θύματα. Μόνο στην Ουκρανία ίσως να έφτασαν και τα 10 εκατομμύρια. Λυπάμαι που κάποιοι λένε άμα ήταν 7, μπορεί να ήταν 8, μπορεί να ήταν 9 και δεν υπήρξε πόλεμος. Πόσα εκατομμύρια ήταν στο Καζακστάν. Άλλα πέντε. Και αν αρθριστούν όλα τα θύματα θα προκύψει ένα πολύ ενδιαφέρον νούμερο. Απάνθρωπο νούμερο. Τα θύματα αυτών των λοιμών τα οποία εκφράζονται μέσα από αυτό το άγαλμα, το μνημείο του Γολόντομου στην Ουκρανία, υπερβαίνουν τα 15 εκατομμύρια. Σε όλη τη Σοβιετική Ένωση και δεν έπεσε μία σφαίρα. Και δεν υπήρξε ένας βοβαρδισμός. Και δεν υπήρξε ούτε ένας, ούτε μία ασθένεια. Ήταν αποτέλεσμα της ανθρώπινης κακίας. Ναι, περί κακίας πρόκειται. Κακία είναι έλλειψη. Το καλό έχει την έλλειψή του. Εκεί που δεν υφίσταται καλό υπάρχει η έλλειψή του. Το κακό δηλαδή. Όταν ο άνθρωπος τα γνωρίζει όλα και θεωρεί ότι μπορεί να λύσει τα προβλήματα επειδή κάποιο βιβλίο και κάποιο διανοητή κάποτε είπε μια πολύ ωραία φράση και αποφασίζει να το εφαρμόσει. Αλλά η εφαρμογή δεν γίνεται σε τετράγωνα, δεν γίνεται σε χαρτιά, δεν γίνεται σε στυλό, γίνεται πάνω σε ανθρώπινε ψυχέ. Αυτή λοιπόν η γενοκτονία λόγω ιδεολειψία και ιδεολογία γέμισε, γέννησε την Ουκρανική δράση και αντίδραση απέναντι στους Σοβιετικούς. 25 Νοεμβρίου, μια ημερομηνία την οποία, ειλικρινά σας λέω, οφείλουμε να σκεφτόμαστε πού μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο η άλλη πλευρά του λόφου, η άλλη πλευρά η οποία θεωρεί και εκείνη ότι έχει και το αυτεξούσιο και την αυτογνωσία, αλλά κυρίως το αλάθητο. Ότι η απόφαση την οποία λαμβάνει δεν μπορεί να έχει παρά μόνο ευεργετικά αποτελέσματα. Εκατομμύρια τάφι. Αυτά οι λαοί τη Σοβιετική Ενώσεω δεν τα ξέχασαν ποτέ. Παρότι σε εκείνη την περίοδο είχαν έναν τρόπο να τα ξεχνούν. Ξέρετε, υπήρχε η ε, τάση τη διαγραφή των φωτογραφιών. Ό,τι δεν του άρεσε το διέγραφαν. Ακόμα και σήμερα συμβαίνει αυτό. Όταν κάποιο δεν δε σου αρέσει και είσαι αυτή τη απόψεω, προσπαθεί να τον εξαλείψει να μην υπάρχει τίποτα. Και νομίζω με αυτόν τον τρόπο θα σκοτώσει και την ιστορία του. Ναι, κάπω έτσι πήγαν να κάνουν και με το θέμα τη Μακεδονίας. Αλλά δυστυχώ οι υπολογισμοί του έπεσαν έξω. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε αμέσω μετά. Επανήλθαμε. Το χάρτη τον αφιερώνω στο φίλο μου τον Μιχάλη, ο οποίος και δεν είναι ο μόνος. Ξέρετε, στο διάστημα αυτό Λαμβάνω πάρα πολλά μηνύματα, τηλεφωνήματα, γενικότερα υπάρχει επικοινωνία. Και μου ζήτησε να δώσω μια εξήγηση αναφορικώς με τη σημασία του Γοργοποτάμου. Αυτό το κορυφαίο συμβάν στο πλαίσιο της εθνικής αντιστάσεως, το οποίο Έλληνες μαζί με Βρετανούς Σαμποτέρ, η Βρετανία να τίνεξαν τον Γοργοποτάμο, αλλά ουσιαστικώς δημιουργήθηκε μια εντύπωση ότι το αποτέλεσμα του Γοργοποτάμου ήταν καταλητικό για ορισμένου, για την ήττα του Τρίτου Ράιχ και του Ρόμελ, του Αφρικακόρ στην Αφρική. Κοιτάξτε λοιπόν αυτού του χάρτε. 25 Νοεμβρίου έχουμε τον κοργό 8 Νοεμβρίου του 1942, δηλαδή 17 μέρε πρώτον κοργό έχουμε την επιχείρηση Πυρσό. Τι είναι η επιχείρηση Πυρσό, Είναι η επιτυχή παραπλάνηση των Γερμανικών των γερμανοϊταλικών δυνάμεων και η αποβίβαση αμερικανικών κυρίως στρατευμάτων στην περιοχή του Μαρόκου και της Αλγερίας. Άρα, 17 μέρες πρώτο Γοργοποτάμου έχουμε το θανάσιμο πλήγμα στο δυτικό τμήμα, το αφύλακτο του άξονος. Μεγάλη υπόθεση πως κατόρθωσαν να παραπλανήσουν, αυτό θέλει ειδική εκπομπή, τις γερμανικές αεροναυτικές περιπολίες και πώς μεταφέρθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι άνδρες και εφόδια τόνοι, έτσι, χωρίς απώλειες. Οι μόνοι οι οποίε από υπέστη ήταν από, τι γαλλικέ τις γαλλικές παράκτειες δυνάμεις από τα, που ήταν πιστέ στο PC, στο VC, οι απικιακές, δηλαδή δυνάμεις οι οποίες άνοιξαν πριν και προκάλεσαν και μάλιστα και κάποιες αρχικά σοβαρές απώλειες στους συμμάχους. Πάμε στην ένα δεύτερο, αυτός στον κάτω χάρτη. Άρα λοιπόν, το Τρίτο Ράιχ και το Αφρικακόρ του Ρόμελ είχε ήδη στις 25 Νοεμβρίου υποστεί δινή ήττα καθότι πλέον δεν μπόρεσαν να αναχαιτήσουν την περιοχή στην περιοχή των αποβάσεων όπου εκεί οι φύλλα προσκύμενοι, οι φιλαφιλικά, τα συμμαχικά του στρατεύματα από το Βυσί δεν κατόρθωσαν να αντιμετωπίσουν τους συμμάχους. Τι κάνουμε όμως το κατεξοχήν μέτωπο που είναι στη Βόρεια Αφρική Όπω βλέπετε, να η Κρήτη, να η Λιβύη, να η Κυριναϊκή, να η Αίγυπτο. Όταν λοιπόν εδώ υπάρχει το El Alamein. Το El Alamein είναι το δεύτερο Ελαλαμέιν. Όταν γίνεται η μάχη και ο Ρόμελ χάνει και πλέον αρχίζει τα ταχεία υποχώρηση, φτάνει στην περιοχή της Σέλα Γκέιλα, έχοντας εγκαταλείψει δηλαδή ολόκληρη τη Βόρειο Αφρική, το, το κομμάτι το οποίο είχαν καταλάβει μαζί με τους Ιταλούς και φτάνει κάπου εδώ όταν γίνεται ο Γοργοπόταμος. Δεύτερη λοιπόν απόδειξη ότι ο Ρόμελ δεν είχε καμία, δεν υπέστη κάποια ουσιαστική, αν θέλετε, επιρροή ή επίδραση λόγω του Γοργοποτάμου. Υπάρχει όμως και ένα τρίτο κομμάτι που είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον και πιο σημαντικό. Αυτό το κομμάτι έχει να κάνει με το πώ γινόταν ο ανεφοδιασμό. Ο ανεφοδιασμό για το Africa Core δεν πραγματοποιείται μέσω Κρήτη ή μέσω Ελλάδο, αλλά μέσω του στενού σικελιας την Ισίας, Εδώ πιο πάνω. Ή αν θέλετε, εδώ που δεν φαίνεται, μεταξύ Σικελίας και την Ισίας. Για ποιο λόγο, διότι το βασιλικό ναυτικό, το Royal Navy του Ναβάρχου Κάνιγκαμ, κυριαρχούσε στη Μεσόγειο. Επίση, είχαν σπάσει και του κώδικε και εκτό των άλλων, οτιδήποτε έπλε βυθιζόταν. Αντικείμενο άλλη εκπομπή και αυτό. Η διάσπαση, ή αν θέλετε, όχι η διάσπαση των κωδίκων, η, ο τρόπο με τον οποίο οι Γερμανοί δεν γνώριζαν ότι οι σύμμαχοι γνώριζαν τα πάντα για εκείνου σε επίπεδο στρατηγική και λήψεω σε επίπεδο λήψεως αποφάσεων. Συνεπώς, αφού λοιπόν ούτε ο ανεφοδιασμός του Ρόμελ διεκόπη, ούτε είχε κάποια σχέση με την υποχώρησή του, ούτε είχε επίση σχέση με την, με την κύρια οδό μεταφοράς εφοδίων. Είναι λοιπόν σαφές ότι η επιχείρηση του Γοργοποτάμου ε, αποκτά ένα τοπικό ενδιαφέρον για τη χώρα μας, πάρα πολύ σημαντικό. Ο Ζέρβα μαζί με τον Βελοχιώτη συνεργάστηκαν για πρώτη φορά, βέβαια τη συνέχεια τη γνωρίζουμε. Ο Βελοχιώτης άρχισε με κατόπιν των εντολών που έλαβε να στρέφεται εναντίον των, των, των λοιπόν αντιστασιακών ομάδων και ενώ εμεί θα έπρεπε να είμαστε ενωμένοι με την ευθύνη με τη τότε πολιτική ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματο, οδηγηθήκαμε στο, στα πρώτων Δεκεμβριανών θέματα. Και αναφέρομαι στα πρώτων Δεκεμβριανών, διότι προχθές είχαμε την, ε, μια συγκέντρωση στο χώρο της, ε, του Συντάγματο Μακρυγιάννη, όπου τελέστηκε το μνημόσυνο, προκειμένου να μην ξεχνάμε, ότι από τη στιγμή που αποφασίσαμε να αντιταχθούμε πέραν του φασισμού, πέραν του ναζισμού, αλλά και στον κομμουνισμό, και εδώ να πω ότι δεν μας επιτέθηκαν ιδεολογίες, μας επιτέθηκαν άνθρωποι οι οποίοι εξέφραζαν τις ιδεολογίες. Και αυτοί οι άνθρωποι είχαν εθνικότητα. Ήταν Ιταλοί, και όχι οι φασίστες Ιταλοί, ήταν Ιταλοί υπό το φασιστικό καθεστώς, ήταν Γερμανοί υπό το ναζιστικό καθεστώς, το εθνικό-σοσιαλιστικό δηλαδή, υπήρχαν και Έλληνε οι οποίοι είχαν ασπαστεί τα κομμουνιστικά ιδεώδη. Και εδώ λοιπόν έγινε το μέγα ατόπιμα, ατόπιμα ιστορικό και είναι ακόμα, ακόμα υφιστάμεθα τις συνέπειες αυτής της δράσεως και θα πρέπει να πω ότι οφείλουμε να μην ξεχνούμε ότι στο Σύνταγμα Μακρυγιάννη διεσώθη η Αθήνα, διεσώθησε η Ελλάδα. Διεσώθη η Αθήνα, διεσώθη η Ελλάς. Αν είχαν επικρατήσει οι αντίπαλοι, τότε σε αυτό το σημείο δεν θα υπήρχε ούτε ο χώρος, ούτε ο χρόνος, ούτε και ο τόπος να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε και να δούμε αυτά τα οποία πράξαμε. Κάποιοι σήμερα θεωρούν ότι έχει έρθει πιθανότατα μια πολύ ωραία ευκαιρία να ξαναδούν αυτά τα γεγονότα με ένα άλλο μάτι. Ναι, Υπό το μάτι του ιστορικού και τη συμφιλιώσεω, όχι υπό τον οφθαλμό και την προοπτική ενό επαναλήψεω ή συνεχίσεω ενό τρίτου γύρου, αυτά να τα ξεχάσουν. Πάμε λοιπόν στην επόμενη εικόνα. Νομίζω, Μιχάλη, σε εξυπηρέτησα. Και επειδή ο... αναφερόμαστε σε εθνομιδενισμό, αυτό ο χάρτη, τον οποίο τον πήρα από το διαδίκτυο, είναι πάρα πολύ απλό, δείχνει τα αποτελέσματα τη συνθήκη του Βεκουρεστίου. Αύγουστο, αν δεν κάνω λάθο, του 1913. Η συνθήκη του Βεκουρεστίου. Εδώ βλέπουμε πάνω το πρώτο κομμάτι τη συνθήκη του Λονδίνου, πριν η Βουλγαρία αντιδράσει, γιατί ξέρετε οι Βουλγαροί, μετά το δεύτερο, το δεύτερο, Βαλκανικό πόλεμο, είχαν ήδη θεωρήσει ότι θα είχαν την Ανδριανούπολη υπό την κατοχή του. Και η γραμμή μη βία ένου, ένου μη βία. Θυμάστε τη γραμμή αυτή. Μ? Που την είπα στην περασμένη φορά. Α την έχουν και σήμερα οι φίλοι μα οι Τούρκοι υπόψη. Η γραμμή Μηδία Σένου, εκεί στη Μίδια, σήμερα φτάνει ο Τούρκη Στρίμ. Αυτή λοιπόν η γραμμή είναι ακόμα σε κάποια σιρτάρια, τα οποία έχουν ανοίξει από την πληροφορία το τελευταίο διάστημα και ξανακοιτάνε χάρτε, διότι η Τουρκία του Ερντογάν έχει άλλη κατεύθυνση. Θα αναφερθούμε στη συνέχεια γι' αυτό. Οι Βούλγαροι λοιπόν δεν ήθελαν να αποδεχθούν τα τελεσμένα, θεώρησαν ότι δικαιούνται περισσότερο εδάφη, οι Τούρκοι του αντεπιτέθησαν και έτσι διαμπτάνουμε στο δεύτερο κομμάτι που η Ανδριανούπολη πλέον περνάει στην Οθωμανική κυριαρχία και στο ζητούμενο πλέον τα ελληνικά σύνορα φτάνουν μέχρι την Καβάλα. Με Ανατολικό τη Καβάλα. Γιατί το λέω αυτό, Διότι προσπάθησαν κάποιοι να μα πείσουν ότι υπήρχε που κόπια σκόπια εκείνη την περίοδο. Κυρίε και κύριοι, επειδή και ο Πρωθυπουργό είπε να κοιτάξουμε την ιστορία. Η Μακεδονία ω περιοχή όχι ως κράτος. Ούτε ως εθνική οντότης. Διαμοιράστη ως γεωγραφική περιοχή μεταξύ της Ελλάδος, της Βουλγαρίας, της Σερβίας, δεν υπάρχει η Γιουγκοσλαβία, έτσι. Και πλέον έχουμε να κάνουμε συν τη, την αποδοχή της Ρουμανίας και, της, και του Μαυροβουνίου. Έχουμε να κάνουμε με μια κατάσταση η οποία ψευδός προσπαθούν σήμερα να μας πείσουν ότι υπήρχε ένα δίκαιο των Σκοπιανών, των ψεύδων Μακεδόνων, το οποίο σήμερα θα πρέπει να τους αποκαταστήσουμε. Ε, βέβαια, όταν είσαι εθνομιδονιστής εδώ, αλλά εθνικιστής προς τα έξω, είπαμε, όποιος είναι εθνικιστής δεν είναι διεθνιστής. Εντάξει, μη δίνουμε πολιτικές αποχρώσεις, ενδείξεις και έννοιες σε πράγματα τα οποία είναι λογικά και αυτονόητα. Σήμερα δεν πρέπει να χωρίζουμε τον κόσμο σε δεξιού και αριστερού. Είμαστε εκείνοι οι οποίοι είμαστε υπέρ του εθνικού κράτου, τη ταυτότητα και των παραδόσεων και όσοι απλώ δεν πιστεύουν σε αυτά. Και σα διαβεβαιώ ότι υπάρχουν εκατομμύρια αποδέκτε αυτού του νέου διαχωρισμού σε όλο το πολιτικό φάσμα. Και δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, α μην στεναχωριόμαστε. Η αλήθεια είναι ότι επειδή εμεί είμαστε αρκετά αρκετά ελαφρής, δώσαμε και την ευκαιρία στους Σκοπιανούς να πούνε να αλλάξουμε και τα βιβλία της ιστορίας και να διδάσετε και η ψευδομακεδονική γλώσσα και να δούμε και για την ψευδομακεδονική μειονότητα. Μάλιστα. Και ήταν η ελληνική απάντηση, που τη διαβάζω άλλο ένα θλιβερό επίτευμα της ελληνικής διπλωματίας, να σταματήσουμε, λέει, τέτοιου είδους δηλώσεις, οι οποίες προκαλούν. Δηλαδή οι δηλώσεις προκαλούν. Το, το τι θα έρθει μετά, τι θα επέλθει, είναι άλλη υπόθεση. Βέβαια, γιατί κάποιοι στην Ελλάδα θεωρούν ακόμα και σήμερα ω ύψιστο καθήκον, ιδεολειπτικό, τη συντριβή, λέει, του ελληνικού εθνικισμού. Τι να σα πω. Κοιτάξτε τον εαυτό σα, όσοι πιστεύετε αυτά τα πράγματα στον καθρέπτη, και κάντε μόνο μια χάρη. Μην ξαναμιλήσετε αυτή τη γλώσσα. Μιλήστε ό,τι γλώσσα θέλετε. Επειδή αυτή η γλώσσα έχει και χώμα, έχει και αίμα δεν αξίζει να την ομιλείτε, εάν πιστεύετε τέτοια πράγματα. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Πολλά σήμερα για ιστορία. Πάμε τώρα στην καθημερινότητα. Τι βλέπουμε. Α, σε αυτό το σημείο οφείλω να σας πω κάτι πολύ ενδιαφέρον. Ο κύριος Τορτογάν. Δεν έβρικα και τη σχετική εικόνα. Δεν πρόλαβα. Είπαμε η εκπομπή είναι ζωντανή. Ο χρόνος είναι περιορισμένος. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας αντέχετε και μας ακούτε. Ποιο ο Ερντογάν. Βρίσκεται στη Βενεζουέλα. Μάλιστα. Στη Βενεζουέλα. Και στη Βενεζουέλα λοιπόν που βρίσκεται, συναντήθηκε με τον κύριο Μαδούρο. Και επειδή λοιπόν η Βενεζουέλα έχει ζητήσει να, να, στην Τουρκία, έχει μεταφέρει στην Τουρκία, κοιτάω το, το κινητό μου για να σας πω κάτι, όλο, όλο το χρυσό τη, υπάρχει στρατηγική συνεργασία μεταξύ τους, έκανε μια δήλωση ο Μαδούρο σήμερα, τον οποίον, τον δημοσιεύουν όλοι οι ιστότοποι πριν από λίγο για την Τουρκία. Η Τουρκία, λέει, έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο τα τελευταία χίλια χρόνια. Είπαμε, η Τουρκία δεν έχει ιστορία, έχει ποινικό μητρό. Η συμβολή της Τουρκίας στην παγκόσμια επιστήμη, στον πολιτισμό και στην τέχνη είναι λίγο τρομακτικού, τρομακτική. Turkey's contribution to world science, culture and art, tremendous. Η Τουρκία, λέει, Ξύπνησε τον κόσμο ξανά. Θα μαζί, συνέχισε πιο κάτω ο Μαδούρο, θα δημιουργήσουμε λέει ένα νέο κόσμο ο θα βασίζεται στον πολιτικό διάλογο. Ο καιρό των υπεριαλιστικών δυνάμεων ετελείωσε. Περατώθηκε. Λοιπόν, αλλά επειδή έχουν κάποιοι το, το Μαδούρο και τη Βενεζουέλα σήμερα εδώ στην Ελλάδα σε πολύ μεγάλη υπόλεψη, ε, να του θυμίσω ότι βέβαια στη Βενεζουέλα υπάρχει η μεγαλύτερα μουσουλμανική μειονότητα και το μεγαλύτερο τζαμί στην περιοχή της, ε, των Νοτιών Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Μαδούρο, ο φίλος μας εδώ, όχι ο φίλος μου, ο φίλος κάποιων άλλων που βρίσκονται στην κυβέρνηση, κάνει τα πάντα για να βοηθήσει τον Ερντογάν. Αντιλαμβάνεστε εδώ και περί τίνος πρόκειται. Οι άνθρωποι είναι και ανιστόρυτοι, είναι και επικίνδυνοι. Αλλά είναι το πλαίσιο τη πολιτική του Ταχύ Περδογάν. Ναι, και τη Βενεζουέλα. Και την έχει από κοντά. Αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο ειδικών δράσεων, και όχι φυσικά από την Ελλάδα, αλλά από τι Ηνωμένε Πολιτείε. Πίσω μου λοιπόν εδώ βλέπουμε ένα χάρτη με πολλού κύκλου, ομόκεντρου κλπ. Ελήψει, παραβολέ κλπ. Τι είναι αυτό ο χάρτη, η Συρία, όπω καταλάβατε. Τι δείχνει, δείχνει τι περιοχέ καταρχήν εδώ που έχει αναπτυχθεί η Χεσμολά μαζί με του Ιρανού. Αυτή όμω, αυτό το πράσινο και το μπλε και το κόκκινο, όπω βλέπετε εδώ, είναι οι εμβέλειες των ραντάρ και των αντιαραπορικων συστηματων συστημάτων τελευταίας γενιάς S-400, όπως και των S-300. Δηλαδή ολόκληρος η περιοχή της Συρίας έχει τεχθεί σε ένα δίκτυ αρνήσεως αεροπορικής περιοχής. Βέβαια εδώ που είναι ο χώρος τον οποίο υπερέχουν οι Κούρδοι μαζί με τους Αμερικανούς και, τους, και την Συμμαχία... Ουδόλο επηρεάζεται. Πώ επίση ουδόλο επηρεάστηκε από τα ρωσικά όπλα και την εμβέλειά του και την δυνατότητά του, ποιο, η Ισραηλινή αεροπορία, η οποία το τελευταίο διάστημα κατέφερε μαζικά πλήγματα εντό τη Συριακή επικρατεία παρά την άφηξη των S300, παρά την εναργοποίηση των S400, παρά την κατάρριψη από του Σύρου του ρωσικού καταρρεπευτικού αεροσκάφου πριν από μερικέ εβδομάδε. Και σας το λέω διότι από σήμερα το πρωί οι Ισραηλινοί ήδη εφαρμόζουν μια, αρχική φάση, αρχικό στάδιο στατιωτικών σχεδιασμών στο Λίβανο με στόχο τη Χεσμολά. Ο στόχο του είναι να εντοπίσουν και να καταστρέψουν τι υπόγειε σύραγγε που μεταφέρουν οπλισμό και μαχητέ στο Ισραήλ. Αυτό είναι ο στόχο του. Όμω, αν απαντήσει και σμπολά, όλη αυτή εδώ η περιοχή θα πάρει φωτιά. Και δεν θα πάρει φωτιά μόνο από ξηρά, αλλά κυρίω από αέρο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το φυτίλι στη Μέση Ανατολή είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ότι τα αντιαραπορικά συστήματα μπορεί να υπάρχουν, αλλά το κατά πόσον θα είναι αποτελεσματικά εξαρτάται από πολλού και διαφόρου παράγοντε και παραμέτρου. Για πάμε λίγο στην επόμενη. Σε ευχόν, ε. και κύριε Και από τους σ 400 στην περιοχή της Συρίας, πάμε στους S-400 στην περιοχή της Κρυμαίας, όπου προσφάτως οι Ρώσοι τους τοποθέτησαν. Και μάλιστα, εφαρμόζοντας το, το δόγμα Anti-Access Area Denial, που προσπαθούν να αρνηθούν την αεροπορική, στον αεροπορικό χώρο την είσοδο νατοικών ή άλλων δυνάμεων, όχι ότι την απαγορεύουν, Απλά αυτό το κάνουν διότι πάρα πολλά μη επανδρομένα αεροσκάφη τα οποία απογειώνονται από τη Συγκονέλα, από τη Λάρισα. Προφανώ, φαντάζομαι, έτσι θα πρέπει να γίνεται. Υποθέτω. Πραγματοποιούν πτήσει αναγνωριστικέ στην περιοχή διότι δεν χρησιμοποιούν την Τουρκία. Η Τουρκία είναι φιλικές σύμμαχο σχεδόν με του Ρώσου. Και οι Ρώσοι ετοιμάζονται και το επόμενο κομμάτι. Βλέπετε εδώ πέρα στην περιοχή τη Αζοφική, Αζοφική έτσι, η θάλασσα, η οποία έχει 7 μέτρα βάθο. Ε. Εδώ που βρίσκεται η περιοχή του Ντονέτσκ, που, 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 είναι οι ρωσόφωνοι ε, πρώην Ουκρανοί πολίτε, οι οποίοι έχουν αποσχιστεί. Και είναι το επόμενο πεδίο αντιπαραθέσεω, διότι η Ουκρανία θέλει να μπει στο ΝΑΤΟ. Όμω, τι συνέβη το τελευταίο διάστημα, δυστυχώ για του Ουκρανού το ΝΑΤΟ φρόντισε να τηρήσει τις ισορροπίες και πολύ καλώς έπραξε. Παρότι οι Ουκρανοί ζήτησαν να υπάρξει μια μεταβολή στο στάτος στο, στο, στο πολεμικό πλοίων τα στενά, οι Τούρκοι φυσικά έβαλαν τα γέλια. Αλλά εδώ μου δίνει τη ευκαιρία να σας πω ότι εάν τα πράγματα οδηγηθούν σε κάτι πιο χειρότερο, επειδή η σύμβαση του Μοντρέ έχει λήξει και πρέπει να επικαιροποιηθεί, θα μπορούσε να δημιουργηθεί πολύ σοβαρή εμπλοκή στη διέλευση των στενών. Για να προλάβουν λοιπόν αυτέ τι κινήσει, η οποία ονομάζεται κατά του Ρώσου τακτική του Ασβού. Δηλαδή, ο Ασβό, επειδή είναι ένα ζηλόφωνο ζώο, πάει και καταστρέφει τι φωλιέ των αντιπάλων, των εχθρών του. Και επειδή οι Ουκρανοί προσέγγισαν την Δύση, και μάλιστα χάρη στην πληροφορία του φίλου μου του Ανδρέα από την Γυρή, στη Γυραιά, Γυρεά Ελβιώνα. Καλησπέρα, Ανδρέα. Ε, Υπήρξε και μια επαφή μεταξύ του Ουκρανικού ναυτικού με αντίστοιχου παράγοντε <πιλου> τη Ατλαντική Συμμαχία, του τους χτύπησαν ο ασβό, έτσι, όταν ήρθε η στιγμή, στον τομέα στον οποίο είναι ιδιαίτερο εμφαντή και το πολεμικό του ναυτικό. Γιατί όμω γίνονται αυτά, Για πάμε στην επόμενη εικόνα. Διότι, όπω βλέπετε, η Κρυμαία έχει αποκλειστική οικονομική ζώνη. Και πάνω σε αυτή τη ζώνη υπάρχει και ο Turkish Stream. Εδώ. Τα συμφέροντα τα οποία θα συγκρουστούν είναι ήδη πολλά και περιμένουμε και άλλες μεταπτώσεις, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι πιο βόρειο. Για πάμε στην επόμενη εικόνα. Φίλοι και φίλες, η Ρωσία είπε, εδώ βλέπετε το λεγόμενο βόρειο πέρασμα, αν λιώσουν οι πάγοι και αν καταστεί εφηχθεί ο, ο, ο θαλάσσιος πλούς των εμπορικών, όχι των πολεμικών πλοίων. Η απόσταση μεταξύ Γιοκοχάμα, μεταξύ Σεούλ ε, και μέσω ε, του Ρότερνταμ το, το είναι πολύ πιο κοντά, έχει, από, ότι, πολύ πιο μικρή, από ό,τι τη κλασική διαδρομή, ε, Ειρηνικό, Ινδικό, Ερυθρά, Μεσόγειο, Μάνχη κλπ. Προφανέ. Υπάρχει ένα καταπληκτικό άρθρο του καθηγητή Ιωάννη Μάζη στα παραπολιτικά τη περασμένη εβδομάδα, «Αναζητήστε το σχετικά με το βόρειο πέρασμα. Η Ρώσοι, λοιπόν, πάμε στην επόμενη εικόνα λέγεται ότι είπαν το εξή. Ε, από τη στιγμή κατά την... Εδώ βλέπετε πώς έχουν αναπτυχθεί ε, και πιθανόν ναυτικές βάσεις. Στα σπάργανε ακόμα, θέλουν πολλά χρήματα για να το, αυτό, να το θωρακίσουν. Ούτως ώστε να ελέγχει η Ρωσία αυτό το πέρασμα μέσα της Αρκτικής. Σε αυτό λοιπόν είπαν οι Ρώσοι ότι σκεφτόμαστε να απαγορεύσουμε την είσοδο πολεμικών πλοίων. Προσέξτε, Μοντρέ, Στενά, και λένε οι Ρώσοι, Α, αν γίνει κάτι τέτοιο, εγώ σα λέω, σαν ιδέα το λέω, ρε παιδί μου, ότι μπορώ να πω ότι δεν θα επιτρέπω αυλαβεί διελεύσει πολεμικών πλοίων στα 12 ναυτικά μίλια. ωραία. Αυτό θα το δούμε και σε επόμενη εκπομπή. Για πάμε λίγο στο επόμενο, στο τέλο. Το βλέπετε, τουρκικό επιθετικό ελικόπτερο. Είναι η νέα έκδοση του ΑΤΑΚ. Το ΑΤΑΚ 2. Γιατί σα το δείχνω. Διότι όλα αυτά αρχίζουν και γίνονται για του Τούρκου προβληματικά. Διότι το εμπάργκο για του S400 ήδη έχει έλθει. Ήδη οι Τούρκοι δεν μπορούν να βρουν κινητήρε. Του απαγόρευσαν να πάρουν οι Αμερικανοί εκείνου που έχουν εμπλοκή αμερικανικέ εταιρείε. Το ελικόπτερο, η πρώτη έκδοση του ΑΤΑΚ 1, όχι αυτό. Αυτό θεωρείται ότι θα είναι βαρύτερο, θα είναι αντίστοιχο το ΑΠΑΤΣΙ. Α το βάζω έτσι σαν ένδειξη των όσων πράτττουν οι Τούρκοι. Ήδη έχει επιλεγεί από το Πακιστάν, το επελέγει, το επέλεξε και αν οι Φιλιππίνε, όμω 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια στον αέρα. Γιατί? Διότι πρέπει να βρουν νέου κινητήρε. Έτσι λοιπόν η Δύση μπορεί και ουσιαστικά αποσταθεροποιεί την τουρκική αμυντική βιομηχανία. Όπω πράττει. Διότι όταν υλοποιηθεί η κατάσταση των προειδοποιήσεων και των απειλών και των απαιτήσεων και των κανόνων που πρέπει να εφαρμοστούν βάσει τη αναφορά του Υπουργείου Εθνική Αμήνη προ το Αμερικανικό Κογκρέσο, δυστυχώ θέλω να πιστεύω ότι η τουρκική αμυντική βιομηχανία θα υποστεί πολλά ποικίλα και πολυεπίπεδα πλήγματα. Και όλα από αυτά δεν θα μπορούν να ελοπιθούν. Γι' αυτό λοιπόν τι λέμε. Του βλέπετε, δεν έχουν ισχυρή οικονομία. Του ακούτε, έχουν ακόμα πρόβλημα. Σε αυτό λοιπόν το χρόνο που μα δίνεται. Εμείς πρέπει να ομονοήσουμε, να σκεφτούμε έξυπνα, γρήγορα και να είμαστε παραδύναμοι τολμητέ και παραγνώμοι κινδυνευτέ και εν της δινής Σας ευχαριστώ.